είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Έχουμε να τα πούμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και τελικά μας βρίσκεται μέσα στις φυλακές στα σίδερα. Πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα? Μείνετε μαζί μας για να το μάθετε. Escape Rooms ή αλλιώς δωμάτια απόδρασης. Η νέα παγκόσμια τρέλα έφτασε εδώ και ένα χρόνο και στην Ελλάδα, αποκτώντας πάρα πολλούς fans. Χόμπι, εναλλακτική διασκέδαση, σύσφιξη σχέσεων μεταξύ παικτών, τουριστικοί προορισμοί, πείτε τα όπως θέλετε, έχουν ξεπηδήσει από τις πλατφόρμες των video games στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να ζήσουν τον προσωπικό τους μύθο, την περιπέτεια του αγαπημένου τους χαρακτήρα, μέσα σε 60 λεπτά. Οι παίκτες χάνονται στο χωροχρόνο, λύνοντας μία σειρά γρίφων και προσπαθώντας να αποδράσουν. Η δημιουργία και το design των δωματίων απόδρασης αποτελούν ευχάριστη πρόκληση για τους διακοσμητές και αρχιτέκτονες που αναλαμβάνουν τα projects, τα οποία απαιτούν τη μεταφορά της αντίστοιχης ατμόσφαιρας του σεναρίου στο χώρο με επιτυχία. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Αγκάθα Κρίστη, ψυχιατρικά άσυλα, εγκληματικές κρεβατοκάμαρες, μούμιες, ζόμπι, βόμβες, διαμάντια. Σε όλα τα δωμάτια είναι τοποθετημένες κάμερες για να παρακολουθούν τα πάντα οι Game Masters, προς βοήθεια των παικτών, η οποία δίνεται από οθόνες τοποθετημένες στα rooms. You guys, they're sending us a clue because they think we're stupid. Στα escape rooms δεν πηγαίνεις μόνος σου. Διάφορα μπορεί να συμβούν. Και θα ζοριστείς πολύ. Χρειάζεσαι την ομάδα σου για να συνεργαστείς και να αποδράσεις ή και να ταξιδέψεις σε όποια χώρα θέλεις, μιας και βρίσκονται παντού. Από Αμερική, Καναδά, Βραζιλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Βουδαπέστη έως και Ελλάδα. Ανακαλύψτε τα καλύτερα. Το Design Life ανακάλυψε στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, το In and Out in 60 Minutes. Ένα από τα πιο καινούρια, το οποίο μήνα με το μήνα κατάφερε να χτίσει τον δικό του αστικό μύθο και να φιλοξενεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και δύσκολα rooms σε όλη την Ελλάδα, τη φυλακή. Στο In and Out in 60 Minutes συναντήσαμε τους Game Masters και μας μίλησαν για όλα τα δωμάτια τους και για τα πάντα, ή σχεδόν για τα πάντα. Τι γίνεται, μπαίνεις μέσα με την παρέα σου, προσπαθείς να παίξεις, να διασκεδάσεις και αυτό γίνεται μέσα από μια λειτουργία γρίφων που πρέπει να λύσεις, συνδυασμούς, κατασκευές, κυλαριές και μέσα σε 60 λεπτά, αν καταφέρεις να πεις, γίνεις. Αν δεν καταφέρεις, έχουμε ένα μπάρι κάτω, ρίχνουμε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα, μην νομίζετε. Εσείς, από πού νομίζετε πως ξεκίνησαν τα escape rooms? Καναδά, Ιαπωνία, Αμερική ή Βραζιλία? Τα σενάρια όλα από την αρχή γραμμένα από εμάς, από το μηδέν, δηλαδή όλο το μέρος έχει γίνει από το μηδέν, όπως το φανταστήκαμε εμείς. Mm-hmm. Όπως το θέλαμε, με τα δωμάτια όπως τα θέλαμε, η γρίφη όλη δική μας. Είναι τελείως προσωπική δουλειά για το δυο μας. Υπάρχει το control room, από εκεί πέρα βλέπουμε τα πάντα και ακούμε τα πάντα που γίνονται μέσα στα δωμάτια, ώστε να μπορούμε να δώσουμε τη συγκεκριμένη βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζονται τα παιδιά που παίζουν. Άρα υπάρχει και η βοήθεια στους γρίφους, έτσι. Μία βοήθεια κάθε 10 λεπτά, 6 βοήθειες στο σύνολο. Πόσα άτομα μπορούν να παίξουν? Είναι από 2 ως 6 άτομα. Γενικώς εμείς ενιστούμε μεγαλύτερες παρέες για να μπορούν να έχουν το χρόνο ας πούμε, και να ασχοληθούν με παραπάνω πράγματα και να δουν λίγο καλύτερα τα δωμάτια. Αλλά από εκεί και πέρα και 2 άτομα να αφήνουν μπορούν να παίξουν. Απλά αυτό χρειάζεται είναι πολύ καλή συνεργασία. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν μην πάρετε ποτέ στην ομάδα σας έναν τέτοιο τύπο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδράσουν όχι μόνο μπαίνοντας στα δωμάτια και κάνοντας την αποδρασία, αλλά να αποδράσουν και από την καθημερινότητά τους. Ακριβώς. Εναλλακτικός τρόπος διασκέδασης. Αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε και εμείς στον κόσμο. Ότι πλέον
μπορούν, ας πούμε, αυτό που λέμε και στο site, ότι μπορούν να πάρουν ένα ρόλο που θέλανε, που βλέπουν στην τηλεόραση, για μία ώρα να γίνει κάποιο άλλο, να ξεχάσουν τα προβλήματά του, να φύγει όλο το άγχος, να μπουν μέσα σε ένα χώρο και να πούνε μετά μόλις θα πούνε πώς πέρασε αυτή η ώρα, ρε παιδιά, τι έγινε, μας άρεσε, δηλαδή ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Στην ουσία, τον κόσμο πάντα να ξεκινάει το εύκολο κομμάτι, ώστε να μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται αρχικά και μετά να πηγαίνει στα πιο δύσκολα κομμάτια σταδιακά. Εσάς, η δικιά σας κλίμακα δυσκολίας είναι το 10, έτσι. Το 10. Έχουμε το δωμάτιο με το διαμαντί, το οποίο είναι. Στα 7 στα 10. Έχουμε τη βόμβα. 8,5 στα 10. Και τη φυλακή. 10 στα 10 στα 10. Δεν έχει βγει άνθρωπος από αυτή τη φυλακή μέχρι τη στιγμή που μιλάμε εδώ. Τώρα, όταν θα έχει προβληθεί το επεισόδιο, αν έχει βγει κάποιος, δεν ξέρουμε. Μακάρι να έχει βγει. Μακάρι. Εγώ λέω μακάρι. Εγώ περιμένω το πρώτο που θα βγει. Είναι στο χέρι μου. Προχθές, παρέα, δεν βγήκε. Δεν πρόλαβα να βάλω τον πέτρο στην πόρτα. Αλήθεια, έφτασαν μέχρι το σημείο. Για μένα αυτοί έχουν βγει. Δεν ξέρω τι έχουν βγει. Αυτοί έχουν βγει και πρέπει να του βγουν. Official δεν βγήκαν. Φυσικά βάζετε και φωτογραφίες από όλες τις ομάδες. Άρα αυτή την υπέροχη ομάδα κάπου θα την έχετε αναρτήσει, έτσι. Εννοείται, είναι όλες οι φωτογραφίες σας στο Facebook, στη σελίδα μας. Είναι Now to 60 Minutes. Μπορείτε να πείτε και να δείτε όλες τις ομάδες που έχουν παίξει, τι έχουν κάνει. Η ομάδα αυτή από τη φυλακή που έφτασε μέχρι το σημείο που ήταν. Από εδώ είναι. Από εδώ από Ζάνη. Γιατί να πούμε ότι έρχονται και από Θεσσαλονίκη και από Βέλια. Από Κατερίνη, από το Λεμάιδα. Όταν θα ξεκινήσει, θα πα σε μια πόλη, α πούμε, μια μικρή πόλη, έχει κάποια δωμάτια, θα τα τελειώσει. Μετά θα πει, ξέρει, πού έχει δίπλα. Δηλαδή, αυτό κάναμε και εμεί. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, α πούμε, παίξαμε πρώτη φορά στην Αθήνα και λέμε τώρα για να δούμε πού έχει κοντά σε εμά. Α, έχει εκεί. Πήγαμε εκεί πέρα, πήγαμε παραπέρα. Πήγαμε και ένα ταξίδι μετά κάποια φορά να πούμε εκεί πέρα. Για να δούμε εδώ, έχει τίποτα. Το ταξίδι αυτό έχει και εκτό συνόρων. Στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή αυτό που έπαιξα μου άρεσε πάρα πολύ ένα δωμάτιο που είχε θέμα την κάτι εμπέτα τέλος πάντων. Πραγματικά με ταξίδεψε σε μια εποχή δεκαετία, α πούμε, ψυχοπολέμου. Ήταν πάρα πολύ εδώ, βγήκα πάλι. Ωραία, Φιλανδία. Φιλανδία, και είχε δυσκολία. Η δυσκολία ήταν στα 9 στα 10. 9 στα 10. Ωραία, προσπεράσαμε το τεχνικό, προ το παρόν, να σα πω προ ενημέρωση όποιο ενδιαφέρεται ότι έχω παίξει 4 δωμάτια. Και έχω ένα στα 4. Δεν πειράζει. Αν και ξέρω ότι στο μέλλον ετοιμάζεται και άλλα πραγματάκια, οπότε ίσως αυξήσω και τα ρούχα μου. Έτσι. Και μπορεί να αφήσει και τι παρατηρήσει να βγει. Να το βελτιώσει λίγο το σχόλιο. Μακάρι, μακάρι. Ήδη υπάρχουν σχεδιασμένα δωμάτια. Ήδη, ωραία. Στο μέλλον δηλαδή θα έχουμε το άνοιγμα τη αγορά. Ελπίζουμε στο κοντινό μέλλον να υπάρχει συνέχεια στο Ιντερνετ. Εσεί έχετε παίξει πάρα πολλά δωμάτια. Αρκετά. Πόσα? Πάνω από 10. Εγώ πάνω από 20. Στην Ελλάδα το πρώτο άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2014. Γενικώ στον κόσμο ξεκίνησε. Εσείς από πού νομίζετε πως ξεκίνησαν τα escape rooms? Καναδά, Ιαπωνία, Αμερική ή Βραζιλία? Από Ιαπωνία ξεκίνησα και μετά σιγά σιγά ξαναναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. Αλλά γενικώ η έξαρση μεγάλη είναι το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχω βγει με τη χειροπέρα από εδώ. Γιατί όπως είπα και πριν. Εσύ μ' άρεσε. Ναι, μου άρεσε, δεν μπορώ μαζί μου. Γιατί τα έχω παίξει εγώ τα δωμάτια, αλλά αυτοί που θέλουν να παίξουν, τι πρέπει να κάνουν, υπάρχει κάποια διαδικασία πριν, κάποια κράτηση. Οι κρατήσεις γίνονται είτε μέσα από το ίντερνετ, στο www.inenout.gr, είτε τηλεφωνικό στο 2461-5060-70. Τα ωράρια είναι καθημερινές από τις 4 έως τις 11 και τους ωραίους από τις 3.30 έως τις 12. Αυτό ακριβώς. Από εκεί πέρα περνάμε στους γρίφους που αυτούς πρέπει να τους ανακαλύψετε μόνοι σας εδώ πέρα στο In and Out in 60 Minutes.